ευλογημένοι όλοι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όποιος κρυώνει μπορεί να καθίσει πιο κοντά στις σωμίτσες και όλα θα είναι καλά και ευλογημένα, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μπορούμε να αναπαυθούμε στην αγάπη του Κυρίου, στην δωρησία του Κυρίου και εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα μας έρχονται σε όλο τον κόσμο στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, να χαρούν το πρόσωπο του Κυρίου και να χαρούν την κοινωνία των αδερφών έτσι όμορφα και ευλογημένα, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε, ο Κύριος κάτι καλό κάνει στη ζωή μας και ο Λόγος του έχει ιδιαίτερη δύναμη και ιδιαίτερη χάρη στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα λάβουμε ευλογία και αλήθεια, έτσι. Και ξέρετε, η Γραφή λέει ότι όσο γνωρίζουμε την αλήθεια, ελευθερωνόμαστε. Και μπορεί κάποιος να πει από τι ελευθερωνόμαστε, από την άγνοια. Γιατί το χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι η άγνοια του Θεού. Και όσο η αλήθεια μας ελευθερώνει, γνωρίζουμε τον Κύριο καλύτερα και μπορούμε να έχουμε πιο κοντινή και υγιή σχέση μαζί του, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα είναι η μέρα που θα μας μιλήσει ο αδερφός Γιώργος, δεν θα μιλήσω εγώ σήμερα. Έτσι να αναπτύσσονται και τα χαρίσματα και οι διακονίες και όπως πάντα ο Κύριος μας μιλάει μέσα από όλες τις διακονίες και από όλους τους αδερφούς. Έλα, αδερφέ Γιώργο, ας ετοιμαστούμε εμείς να λάβουμε τον λόγο του Κύριου, έτσι. Αλληλούια. Αμήν. Κύριος, θα σε χαρίσει, έτσι. Δόξα τω Κύριο. Σας καλημερίζω στο όνομα του Χριστού μας και να απολαύσουμε τη χάρη του και το έλεος του και σήμερα μέσα από την αλήθεια του Λόγου του. Ήρθαμε και πάλι πεινασμένοι για να θαυθεί η ψυχή μας. Δόξα στο όνομα του Κύριου μας. Θα διαβάσουμε έναν ψαλμό, το 34 ψαλμό, είναι στη σελίδα 791. Ψαλμός 34, που λέει ο ψαλμός του Δαβίδ, όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεκ, όταν εκείνος τον άφησε και έφυγε. Ο Δαβίδ, ένα νέο παιδί που αγάπησε τον Κύριο και την νεότητό του, είχε επαφή μαζί του, καταλάβαινε ότι ο Θεός είναι αληθινός, ζωντανός, ενεργή, δικαιώνει τα παιδιά του, τα βοηθάει στις δυσκολίες του, ένας άνθρωπος ο οποίος η καρδιά του ήταν δοσμένη πραγματικά στο Κύριο. Ένας άνθρωπος και με τα λάθη του και τα σφάλματά του και με όλα του. Και η Γραφή μας θα φανερώνει όλα για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Τέλειοι γίνεστε. Άρα είναι μια καθημερινότητα της ζωής μας που προσπαθούμε να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Γι' αυτό ο Θεός έθεσε την Εκκλησία Του, έβαλε τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία Του για να εκκληθούν προς οικοδομή μας, για να τελειοποιηθούμε. Κανείς δεν είναι τέλειος, τέλειοι θα είμαστε στον ουρανό. Μέχρι να φύγουμε θα έχουμε τις αδυναμίες μας, ο Θεός το γνωρίζει, και εκεί γραμμένο, χώμα είσαι, άνθρωπος είσαι. Δεν μπορείς να γίνεις Θεός. Αν και η Γραφή μας αναφέρει, μικροί θεοί είστε. Γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουμε, τον αγαπήσουμε, να λειτουργήσουμε όπως ο Θεός μας φανερώνει μέσα από τον Λόγο Του. Ο Δαβίδ φανέρωσε ότι ο Θεός ήταν μαζί του, αν όλοι θυμάστε τότε, με τον Σαούλ, μπροστά στον Γολιάθ, ένα μικρό παιδί, όλος ο λαός Ισραήλ να κρύβεται, μόλις βγαίνει αυτός ο Γολιάθ, ένας άνθρωπος, μας αναφέρει η Γραφή, τεράστιο μια στάση, περίπου στα 3.20, από ό,τι μας αναφέρει.
έναν άνθρωπο που ήταν τα μάνα εκεί πάνω. Το δόρυ του και το σπαθί του ήταν ασύμπωτα. Μόλις έβγαινε έξω, όλοι κρυβόντουσαν. Γιατί κρύβεστε? Δεν έχουμε Θεό? Ο Θεός δεν είναι μαζί σας. Γιατί κρύβεστε? Και θα πάω να πολεμήσω εγώ. Εσύ, παιδάδι, παιδιό δεν ήταν, αρρώστη. Εγώ λέω, μα εσύ πώς μπορείς? Και λέει ο Δαβίδ, εγώ, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μου. Γιατί εγώ όταν φύλαγα κάποια κρόβατάκια του πατέρα μου, ήρθε ένας σκύμνος λέοντος, λέει, και μου πήρε ένα πρόβατο. Και έτρεξα αμέσως, έπιασα το λιοντάρι και το έδιωξα. Και πήρα το πρόβατο πίσω. Ήρθε μια αρκούδα και έκανα το ίδιο. Δεν φοβήθηκε σε αυτά τα ζώα τα οποία όλοι ξέρουν πόσο δυνατά είναι. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Αυτό που του έδωσε να κρατάει, το κρατούσε καλά. Δεν το άφηνε. Έχω και άλλα πρόβατα. Πάω και αυτό. Που μου φάει και τα άλλα πρόβατα ή φάει και εμένα. Όχι. Θα το πάρω πίσω. Τίποτα δεν θα αφήσω στον εχθρό να μου πάρει. Τίποτα. Και αυτό που έχουμε εμείς είναι ο λόγος του Θεού. Να τον διαφυλάξουμε καλά. Τίποτα να μην αφήνουμε να πάει χαμένο μέσα από το Λόγο του Θεού. Γιατί είναι θεόπνευσης λόγος. Και αυτόν τον λόγο πρέπει να τον κρατάμε καλά στα χέρια μας. Όπως κάθισε ο Δαβίδ, τα πρόβατα. Δεν άφησε τον εαυτό να του πάρει τίποτα. Και όλοι ξέρουν, του βάλανε μια πανοπλία να πάνε πολεμήσει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούσε να κουνηθεί με την πανοπλία. Ο, δεν πάω με αυτά. Γιατί δεν πολεμάμε με τα φυσικά πολεμικά όπλα. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πολεμάμε με τα πνευματικά όπλα. Στον αγώνα μας πρέπει να πολεμάμε με πνευματικά όπλα, όχι τα σαρκικά. Αλλά πνευματικά διανυσή Θεό, λέει. Εκεί νικούμε τα πάντα. Και στάθηκε, πήρε μια σφεντόρα και πήρε και πέντε ομαλούς λίθους. Να χαρακτηρίσουμε όπως θέλει ο καθένας οι πέντε διακονίες που υπηρετούν. Μία πήρε. Και την σφεντόνισε και τον χτύπησε εκεί που έπρεπε. Και τον έβαλε με μία πέτρα να πέσει την τάβλα κάτω νεκρός και με το ίδιο το σπαθί του κόψει το κεφάλι. Πώς νίκησε αυτό το μικρό παιδί, αυτόν τον γιγάντιο άνθρωπο? Με την πίστη. Και οι 12 κατασκόπηταν πήγαν στην Ιεριχώ. Οι δύο είχαν πίστη. Μπορεί να βλέπαν μέσα εκεί ψηλούς άντρες του Πανακίμου, γίγαντες, μέσα σε αυτό το κάστρο, με αυτούς τους ανθρώπους, εκεί τους γίγαντες, πού να πολεμήσουμε εμείς, λέγανε. Όμως οι δύο άντρες, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεφ, τι είπανε, ψωμίων είναι για μας. Γιατί αν ο Θεός είναι με εμάς, ποιος μπορεί να αντισταθεί? Και λέει η Γραφή μέσα, ξέρουμε αυτά. Έχει σημαντικό να ξέρουμε το λόγο. Αν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ποιος είναι κατά ημών? Ποιος μπορεί να είναι? Πιστεύεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου? Πιστεύεις ότι είσαι παιδί αναγεννημένο, είσαι παιδί Θεού? Και αφήνει, λέει, μέσα όποιος πιστεύει εις αυτόν, Πατέρα Θεό που είστε τον Ιησού Χριστό στη γη και πέθανε πάνω στο Σταυρό, γεννήθηκες από Αυτόν. Το πιστεύεις μες στην καρδιά σου αυτό? Είχε την δυσκολία και ξεχνάς τι είσαι? Είχε το πρόβλημα και λες, τώρα τι κάνω? Ξεχνάς ότι είσαι παιδί Θεού, ξεχνάμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Ξεχνάμε ότι ο Θεός δίνεται να κάνει τα πάντα. Αν τον Ιησού Χριστό έδωσε πάνω στο Σταυρό να πεθάνει για σένα και για μένα, τι είναι αδύνατο που μπορεί να κάνει ο Θεός για μας? Τι είναι αδύνατο? Τόσο. Τόσο. Είναι προσωπική αγάπη.
Δηλαδή, στο αρχαίο κείμενο λέει έτσι, να το καταλάβουν καλύτερα. Έτσι μας αγάπησε ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο έστειλε τον Υιό Του πάνω στο Σταυρό να πεθάνει για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Για μας, επειδή μας αγαπάει. Είναι δυνατόν να σ' αφήσει. Είναι δυνατόν να σ' αφήσει. Δύναται η γη να λησμονήσει το θυλάζο ανθρώπους. Και αν αυτή λησμονήσει, εγώ λες έχω στον αφήσει την παλάμη. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι ο Θεός να μην ενεργήσει μέσα στη ζωή σου. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε αφήσει. Όταν στέκομαστε, στέκεσαι και στέκομαι πάνω στην αλήθεια του Λόγου σου. Πάνω στην αλήθεια του Λόγου του. Πάνω στην πίστη, πάνω στο βράχο των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε χρησμένος βασιλιάς από το κέρας από τον Σαμουήλ, ο Δαβίδ, δεν πήρε εξουσία αμέσως. 40 χρόνια βασίλισε ο Σαούλ. 40 χρόνια ήταν χρησμένος, αλλά δεν βασίλεψε. Περίμενε όταν ο Θεός θα τον δικαιώσει. Του παραδόθηκε πολλές φορές στα χέρια του. Σκότωσε τον, του λέγανε οι στρατηγοί του. Όχι. Δεν βάζω χέρι στον κεχρισμένο του Θεού, του Κυρίου. Μα δεν είναι καλός. Ο Κύριος τον έβαλε. Δεν τον έβαλε άλλος. Εγώ δεν μπαίνω να βάλω χέρι. Ποιος πρέπει να κάνει τη δικαιοσύνη μόνο? Ο Κύριος. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μην προπορεύεσαι να πάρεις τη δικαιοσύνη σου. Άσε στον Κύριο να δικαιώσει αυτό που χρειάζεσαι. Άσε τον Κύριο να προπορευτεί στη ζωή σου. Γιατί εκείνος σας για δικαιοσύνη αυτό που χρειάζεσαι. Κυνηγημένος στα βουνά, κυνηγημένος στις πηγές. Πήγε στον εχθρό, στα μουβέλια. Έκανε τον τρελό για να ζήσει αυτός και η αξιωματική. Αλλά όταν ήταν να πάει να πολεμήσει τον Ισραήλ, δεν πήγαινε. Έβρισκε μια δικαιολογία, έναν τρόπο να μην πάει να πολεμήσει. Γιατί δεν ήθελε να γίνει. Έλεγε ότι ήταν μαζί του για να κρατήσει, να διαφυλαχτεί. Αλλά δεν πολεμούσε. Μεγάλες εργασίες βλέπουμε στον Λόγο του Θεού, ήταν αλάμωνα μαζί. Και όταν ήρθε η ώρα, όταν ο Σαούλ πέθανε, επένθησε. Επένθησε για αυτόν που τον κυνήγαγε για να τον σκοτώσει. Πού φτάνει η τελειότητα της αγάπης, ώστε να αγαπάς τον εχθρό σου, και λέει ο Λόγος του Θεού μέσα. Να αγαπάς, να υπηρετείς τον εχθρό σου και να προσεύχεσαι για αυτόν. Εκεί φτάνει η τελειότητα, γιατί η αγάπη μπορεί να τα καλύψει όλα αυτά. Αλλά επειδή δεν έχουμε, να ζητούμε από τον Πάροχο, που είναι μόνο ο Θεός, όταν μας γεμίζει δια Πνεύματος Αγίου μέσα, θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το θέμα του. Η τελειότητα που θα μείνει πίστης, ελπίδης, αγάπη, λέει. Τότε καλύτερα. Αυτό που θα μείνει, τι θα μείνει? Θα μείνει η αγάπη. Δεν θα μείνουν τα χαρίσματα, ούτε τίποτα άλλο μέσα στη ζωή σου. Όλα εδώ θα μείνουν αυτά. Ένα μας πάει στον ουρανό, η αγάπη. Το ψάχναμε. Και προηγουμένως, αυτό ψάχναμε. Η αγάπη όταν είναι ανάμεσά σας, θα φανερώνουν ότι είσαστε παιδιά, είπε ο Λόγος του Θεού. Και έγινε βασιλιάς μετά από 40 χρόνια, όταν ήρθε η ώρα που ο Θεός τον δικαίωσε για να γίνει. Και αυτό λέει, θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή, η ένεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. Σε κάθε στιγμή θα ευλογώ τον Θεό.
Μα θα δει, βλέπεις ότι σε κυνηγάνε. Το τρέχουν. Καθόταν απέναντι του Σαούλ και είπε το κοντάρι και τον πέταξε πολλές φορές να το σκοτώσει. Σε κάθε στιγμή όμως θα τον ευλογώ και η ένεσή μου θα είναι πάντα στο στόμα. Από μικρός. Ξέρουμε ότι είχε ένα όργανο και έψηνε στον Κύριο και θυμάστε καλά όταν ήταν να φέρει την Κιβωτό μέσα στην Ιερουσαλήμ, τι έκανε μπροστά. Μπροστά έψηνε και χόρευε όταν πέσανε οι σάρκικες και οι μουσικές και τον είδε η γυναίκα του, η Μιχάλη, πω, ντροπή, βασιλιά, συγγνώμη, θα προχωράει και χορεύει μπροστά. Ενώπιον του Θεού μου λέει, δεν ντροπή τίποτα. Και περισσότερο θα μπορούσα να κάνω. Ενώπιον του Θεού μου. Ποιον ύψωνε ο Δαβίδ, τον Θεό, πάντοτε με στη ζωή του. Ποιον πρέπει να υψώνουμε, πάντοτε τον Κύριο. Στον Κύριο θα καυκάται η ψυχή μου, οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Να μεγαλύνεται μαζί μου τον Κύριο και μαζί ας υψώσουμε το όνομά Του. Πού θα καυχάσεις, στη δύναμή σου, στο ύψος σου, στις δυνάμεις σου, στα χρήματά σου. Πού θα καυχάσεις, στον Κύριο. Η καύχησή μου και η ψυχή, η καύχησή μου θα είναι στον Κύριο, στον Κύριο. Και οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. Μακάρι η ταπεινή την καρδία, γι' αυτή λόψονται τον Κύριο, λέει. Ταπεινός, ποιος είναι, αυτός που δεν υψώνει τον εαυτό του. Αυτός που συγκατενεύει και βοηθάει και στηρίζει τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του. Αυτός που βλέπει τον άλλον που πονάει και σπλαχνίζεται. Γιατί του είπε ένας ουδαίος του Κύριου μας, τι πρέπει να κάνω, όλα το ρωτάγανε, τι πρέπει να κάνω, όλα τα κάνω. Φανίζω μια ποια ιστορία, την ξέρουμε όλοι, ε. Ένας άνθρωπος που κατέβαινε από τη Ιεριχώ, τον πιάσανε οι ληστές, τον δίνανε, τον γυμνώσανε, τα κλέψαν όλα και τον παραδείσανε. Και μας φανερώνει μέσα εκεί, κατέβαινε ένας ιερέας και κατέβαινε και ένας Λεβίτης. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και στρέψανε το βλέμμα τους από αλλού. Ένας άνθρωπος που κατέβαινε το Ιεριχώ, η Ιεριχώ μια πόλη καταραμένη, μια πόλη της αμαρτίας. Άνθρωπος που λένταγε τη ζωή του, τάφαγε εκεί με πρόνο και αμαρτωλό, όπως έλεγε ο μεγάλος γιος. Πού πήγε, αφού πήγε στην κλέτα και εκεί πέρα, στα φάγανε, σε γυμνώσανε, σε κλέψανε, μέσα στους ανθρώπους, μέσα στην αμαρτία ήσουνα. Καλά σου κάνανε. Και στρίψανε το πρόσωπό τους, φύγανε, τον αφήσανε. Αλλά πέρασε ένα Σαμαρίτης και σταμάτησε. Και ρωτάει ο ποιος πήγε έλεος. Ο Σαμαρίτης. Ένα άνθρωπο ο οποίο οι Σαμαρίτε, παλέγανε οι Ιουδαίοι, μακριά, δεν του θέλουμε. Η Σαμαρία ήταν μια πόλη από πολλά έθνη, διάφορα. Και λατρεύανε στο όρο για Ριζίν, όπω μα αναφέρει η Σαμαρίτησα, ο Θεό. Όπω ο Κύριος δεν κοιτάει από πού είναι ο καθένα μα. Κοιτάει για την καρδιά του την ευθεία με τον λόγο του. Αν η καρδιά του πει έλεος και χάρη μέσα στη ζωή του. Αυτό εργάζεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, την καρδιά μας. Η καρδιά μας, γιατί από εκεί είναι ένας χαρακτήρας διαφορετικός. Χαρακτήρες όλοι έχουν. Και δύσκολοι και ιδιότροποι και παράξενοι. Όλοι έχουν. Αλλά ο Θεός δεν θέλει το χαρακτήρα μας να τον πάμε στον ουρανό. Θέλει το διαμορφωμένο χαρακτήρα με τον Ιησού Χριστό να πάει στον ουρανό. Αυτό εργάζεται. Και βλέπουμε αυτός και λέει ο ταπεινός, οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν.
η σκληρή καρδιά δεν ακούει. Ένας ο οποίος στηρίζει τα χέρια του δεν ακούει. Ο πλούσιος πήγε, του λέει ο κύριος, πούλησε τα όλα και ακολούθησε. Να έχει στη ζωή την αιώνια. Δεν χάρηκε. Δεν χάρηκε. Γιατί ήταν στηρισμένος πάνω στα πλούτη του. Δεν είχε ταπείνωση. Σαν τον πλούσιο που φανερώνει τον Λάζαρο. Έτρωγε μια χαρά, μεγάλος. Ας τον εκεί απ' έξω. Με τα σκυλιά του λύφουν τις πληγές. Δεν νοιάστηκε ποτέ. Δεν νοιάστηκε ποτέ. Δεν μπορεί να νοιαστεί κάποιος να είναι ταπεινός. Και θα μεγαλύνετε μαζί μου τον Κύριο και μαζί θα υψώσουμε το όνομά του. Εξήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε και από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε. Τι ακούει. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι τα όντα του Κυρίου στραμμένα προς τους δικαίους. Προς τις χείλες, προς τα ορφανά. Τα ακούει. Ποιον ακούει ο Κύριος. Όλους τους ανθρώπους ακούει. Όλους τους ακούει. Παραδειγματίστε με τα παιδιά σας όσοι έχετε. Ακούσει σου είπα. Του λες κάτι. Το ακούσει σου είπα. Και κάνει άλλα πράγματα. Δεν άκουσε. Άκουσε. Αλλά τι κάνει. Σημασία έχει τι κάνει. Όταν λέω ακούω. Τι σημαίνει. Κάνω αυτό που θέλεις. Κάνω αυτό που θέλεις. Ο Κύριος ακούει τα παιδιά του και κάνει αυτό που θέλουν τα παιδιά του. Γιατί ο Κύριος είπε και μεγαλύτερα έργα του το θέλετε κάνει, γιατί σας αγαπάει ο Θεός. Μεγαλύτερα από ό,τι έκανα εγώ θα κάνετε. Ναι. Δεν κάναμε μεγαλύτερα. Δεν κάναμε μεγαλύτερα πράγματα οι Απόστολοι. Για σκεφτείτε καλά. Και θα πεις κάνανε. Και νεκρούς αναστήσανε. Αλλά η σκιά του Πέτρου θεράπευε τους αρρώστους. Αυτό το διαβάζουμε στη γραφή με τον Ιησού Χριστό. Η σκιά του θεράπευε τους αρρώστους. Πήραν τις ζώνες και τα μαδίλια του Παύλου και τα βάλανε στους ασθενείς και γίνανε καλά. Αυτό δεν το φανερώνει μέσα στα Ευαγγέλια ο Ιησούς Χριστός. Να έκανε τέτοια θαύματα. Δεν μειώνουμε. Αλλά ξέρουμε το λόγο του Θεού, τις αλήθειες του λόγου του Θεού. Και πρέπει να στηριζόμαστε πάνω στις αλήθειες του Θεού Χριστού. Πάνω στο λόγο του Θεού, γιατί ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος λόγος. Δεν είναι ανθρώπινος λόγος, είναι θεόπνευστος λόγος. Και αυτό είναι σημαντικό μέσα στο λόγο του Θεού να εγκύπτουμε και να γνωρίζουμε τι λέει ο λόγος του Θεού και πώς έχουμε ανάγκη καθημερινά να τρώμε από αυτόν τον λόγο. Και από όλους τους φόβους με ελευθέρωσε. Όλους τους φόβους με ελευθέρωσε. Ναι. Ερχόμαστε λίγο στη ζωή του Δαβίδ που τα αναφέρει αυτά για Πνεύματος Αγίου. Πού δεν κρίθηκε. Δεν τον ελευθέρωσε. Από τις μάχες δεν τον ελευθέρωσε. Από εκεί που μπήκαν στις σκηνές και πήραν τις γυναίκες και τα παιδιά δεν τον ελευθέρωσε. Ποτέ τον ελευθέρωσε. Παντού τον ελευθέρωσε. Και από τα λάθη του τον ελευθέρωσε. Και από τα μεγάλα, τρομερά λάθη του. Γιατί? Γιατί όταν φανερώνταν το λάθος του και το καταλάβαινε, έπεφτε κάτω. Ταπεινός. Κάτω. Κύριε, έκανα λάθος. Έσφαλα. Μετανοώ. Έκανα λάθος. Ναι, συγχώρεσε. Και τον ελευθέρωνε ο Κύριος. Απέβλεψαν σε αυτόν και φωτίστηκαν και τα πρόσωπά τους δεν τροπιάστηκαν. Αυτός ο φτωχός έκραξε και ο Κύριος τον εισάκωσε και από όλες τις θλίψεις τον έσωσε. Πού να αποβλέπουμε? Στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Τι θα κάνει? Θα σε φωτίσει. Πώς θα αποβλέπω στον Κύριο? Δεν τον βλέπω προσωπικά, τον βλέπω μέσα από το λόγο του. Τι θα γίνει για εκείνο, τι θα γίνει για το άλλο, τι, πολλά ακούμε, πολλά βλέπουμε, πολλά γίνονται τις τελευταίες μέρες και από τις ειδήσεις που μαθαίνουμε, τι θα κάνουμε,
θα αποβλέψουμε στον Λόγο του Θεού. Γιατί μόνη η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλήψω. Τι θα κάνεις? Θα αποβλέψω στον Λόγο του Θεού και θα φωτιστώ, ώστε αυτό που θα κάνω να είναι το σωστό και το δίκαιο ενώπιον του Θεού. Και θα τα φοβάσαι, δεν θα ντροπιαστήσεις. Και ο φτωχός έκραξε. Κι αν ήταν τις δυσκολίες του, την οικονομική, μπορεί να έχει. Ο φτωχός δεν είναι μόνο ο οικονομικός, μπορούμε να πούμε. Μακάρι φτωχή το πνεύμα, τι λέει μέσα. Φτωχή το πνεύμα. Τα μωρά του κόσμου εξέλιξε ο Θεός για να είναι πιο σοφότερα από τους σοφών των ανθρώπων. Φτωχός. Φτωχός της γνώσης. Φτωχός η σοφία. Στο φως τον λόγο. Τι λέει ο Ιάκωβος? Αν είμαστε λυπή σοφίας και γνώσης, πού να πάμε? Πάμε στον Κύριο. Και να το ζητάμε με πίστη. Όχι σαν τα κύματα λέει, που πάνε και έρχονται, αλλά με πίστη, να εμένουμε. Παράδειγμα, η φτωχή, η χείρα. Εκδίκασε την υπόθεσή μου, εκδίκασε την υπόθεσή μου, εκδίκασε την υπόθεσή μου. Αν και βαρέθηκε ο κριτής, λέει, ο Θεός, ο πατέρας σας, δεν θα εκδικάσει την υπόθεσή σας. Αν λοιπόν είσαι φτωχός στη δυσκολία σου, είσαι φτωχός στο πνεύμα, είσαι φτωχός στο λόγο, είσαι φτωχός μέσα στη ζωή σου, ποιος θα σε δυναμώσει και σε κάνει πλούσιο? Ο Χριστός που άφησε τα παλάτια του ουρανού και έγινε ένας άνθρωπος φτωχός. Ένας άνθρωπος. Αυτός φτώχεψε για να μας χαρώσει εμάς χαρίσματα και να γίνουμε εμείς οι πλούσιοι. Τον φτώχεψε. Ταπεινώθηκε. Άνθρωπος. Και ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Για να πλουτίσουμε εμείς. Μην είσαι φτωχός. Είσαι τα πάντα. Δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσει ο Θεός. Και λέει σε αυτά, άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρας εκείνους που τον φοβούνται για να τους ελευθερώνει. Να ξέρεις, αν δεν τους βλέπεις, όμως να έχεις εμπιστοσύνη στον λόγο. Να έχεις πίστη πάνω στον λόγο ότι οι άγγελοι στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτό. Έχουμε αγγέλους μας να περιφρουρούνε. Αν μπορούσε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια, θα βλέπουμε ότι ο χώρος θα ήταν γεμάτο αγγέλους που χαίρονται και πανηγυρίζουν και δοξάσουν τον Κύριο, που εμείς λατρεύουμε τον Κύριο, υψώνουμε το όνομά Του. Ήρθε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια, σαν του Ελισέ τα μάτια που έβλεπε. Και ένα στρατόπεδο τον είχε περικυκλώσει, μιλιάδες απ' έξω ήταν όμως άγγελοι να τον διαφυλάξουν. Και λέει στον Γιαζίν, άνοιξε τα μάτια Θεέ να δει, τότε είδε. Αν δεν μας ανοίξει ο Θεός τα μάτια, πού βλέπουμε? Αλλά πρέπει να είναι ανοιχτά μάτια της ψυχής μας, της πίστης, πάνω στον λόγο. Στρατοπεδεύουν κύκλο το φοβουμένο αυτόν. Τον φοβάσαι τον Κύριο, τον σέβεσαι, τον αγαπάς. Αν τον σέβεσαι, τον αγαπάς, οι άγγελοι είναι δίπλα σου να σε διαφυλάξουν από κάθε αυτό. Γευτείτε και δέστε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει σε Αυτόν. Γεύση Του. Αυτόν που είδαμε, αυτόν που χείρι μόνοι ψηλαφίσανε, τον Κύριο τον γευόμαστε γιατί είναι μέσα μας. Γευόμαστε τον Κύριο για το Πνεύματος του Αγίου. Αν το Πνεύμα του Άγιο κατοικεί μέσα του, γεύεσαι, το νιώθεις μέσα σου. Δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει για αυτό που νιώθεις μέσα σου. Γιατί είναι μέσα σου. Δεν είναι εξωτερικό, είναι μέσα σου. Πώς είναι δυνατόν το πράγμα να είναι? Δεν γίνεται ανθρώπινο. Είναι μέσα σου. Και καταλαβαίνεις πόσο καλός και αγαθός είναι ο Θεός. Το γεύεσαι. Γιατί νιώθεις την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Ανάλογα με τις ενέργειες
την Αγία, ο κάθε άνθρωπος, όταν οδηγείται από το Πνεύμα του Αγίου και νιώθει την αγαθότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και το Πνεύμα του Αγίου είναι αγαθό. Είναι αγαθό, απλό. Σαν το Περιστέρι, αυτό το ανεφερνό σου. Το Περιστέρι απλό. Το Περιστέρι δεν πάει οπουδήποτε να καθίσει. Το Περιστέρι κάνει οτιδήποτε. Είναι αγαθό το Περιστέρι, απλό. Αυτοί που ασχολούνται με τη φύση και γνωρίζουν τα Περιστέρια, ξέρουν ότι το Περιστέρι δεν πάει οπουδήποτε απλό. Και ούτε λερώνεται εύκολα. Καθαρίζεται. Δεν μπορεί να λερωθεί. Το πούπουλο του είναι πολύ απάλλο. Και γευτείτε. Μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει σε αυτόν. Μην ελπίζεις σε κανέναν άνθρωπο, αλλά μόνο στον άνθρωπο Ιησού Χριστό. Μακάριος ο άνθρωπος. Και είναι λόγος του Θεού μέσα. Μακάριος ο άνθρωπος που ζήσετε σε βραχίων ανθρώπου. Το λέει έτσι. Μακάριος, καταραμένος είναι αυτός ο άνθρωπος που στηρίζεται στο χέρι του ανθρώπου. Γιατί θα πέσει κι εσύ. Μην ελπίζεις τον άνθρωπο, να ελπίζεις τον Κύριο και ο μακαρισμός σου να είσαι αυτόν. Στον αδελφό σου μπορείς να πιάνεσαι, να στηρίζεσαι, όχι να ελπίζεις, να στηρίζεσαι. Γι' αυτό λέει δύο αν περπατάνε μαζί, ο ένας θα πέσει, θα τον σηκώσει ο άλλος. Γιατί περπατάνε ομό, με μια ελπίδα τον Κύριο. Η ελπίδα του στον Κύριο, αλλά ο ένας στηρίζει τον άλλο και περπατάνε μαζί. Φοβηθείτε τον Κύριο οι Άγιοι, επειδή δεν υπάρχει στέρηση σε εκείνους που το φοβούνται. Δεν υπάρχει στέρηση. Τι στέρηση. Τι στέρηση. Πολλές φορές η καρδιά μας ξεφεύγει. Ξεφεύγει στον πλουτισμό, στις ανέσεις. Καλές είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τις θέλουμε. Ναι, μας βοηθάνε, μας εξυπηρετούνε. Μας εξυπηρετούνε. Αλλά δεν υπάρχει στέρηση σε αυτόν που τον αγαπάει. Τίποτα δεν θα του λείψει. Απολύτως τίποτα. Γιατί η παρουσία του Θεού γεμίζει το τα πάντα. Τα πάντα. Τι στερήθηκε ο Δαβίδ. Μόνο όταν κατάλαβε ότι ο Θεός είχε απομακρυνθεί. Γι' αυτό λέει μέσα στον ψαλμό του και του κρύψαμε το πνεύμα στο ηλιουμενικό, μην αποστρέψεις από το ηλιού. Την παρουσία σου δεν θέλω να φύγει από πάνω μου, αυτό θέλω. Τίποτα άλλο. Όταν τα χάσω δεν απασχολούν τίποτα, δεν με νοιάζουν. Την παρουσία σου να μην χάσω. Την παρουσία του Κυρίου να μην χάνουμε. Γι' αυτό μας προτρέπει ο λόγος του Κυρίου, πάντοτε πνεύματος Αγίου λόγος του Κυρίου. Πάντοτε Κυρίου του Πνεύματος. Η παρουσία του Κυρίου είναι πάντοτε μαζί μας. Πάντα, πάντα, πάντοτε, πάντοτε. Αλλά ξεφεύγουμε. Ξεχνιόμαστε. Ανθρώπινους ξεφεύγουμε μέσα στον κόσμο αυτό και ξεχνιόμαστε. Αλλά αν ο Θεός κατοικεί με εμάς και ευχαριστούμε γιατί ο Θεός έφυγε ο Χριστός και καλύτερο είναι να φύγω, λέει, γιατί μένει μέσα σε εμάς ο Παράκλητος. Μέσα. Στην Παλιά Διαθήκη ερχόταν το Πνεύμα του Άγιο σε έναν προφήτη, έλεγε ότι έλεγε, αλλά δεν έμενε μέσα του. Έφευγε. Έφευγε. Σε εμάς, μένει μέσα μας. Δεν φεύγει ποτέ. Δεν φεύγει ποτέ. Πιστός είναι. Δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσει. Είναι πιστός, έως τέλους. Εμείς απομακρυνόμαστε, δεν τον θέλουμε να ενεργήσει. Ο Κύριος είναι όμως πάντα πιστός. Οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αλλά εκείνοι που ζητούν τον Κύριο δεν στερούνται κανούς αγαθό. Όλα συμβούν, όλα ανατρέπονται μέσα στη ζωή μας. Όλα μπορούν να συμβούν. Το βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Μεγάλες οικογένειες, μεγάλα ονόματα, τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν έχει μείνει. Αλλά δεν στερείται αγαθό αυτός που ζητάει τον Κύριο. Ελάτε παιδιά, ακούστε και θα σας διδάξω το φόβο του Κυρίου που μας προτείνει το Πνεύμα το Άγιο.
Ποιος είναι ο άνθρωπος που θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Ποιος είναι? Φύλαγε τη γλώσσα σου από κακό και τα χείλη σου από τον μιλούν δόλο. Να ξεκλίνεις από το κακό και να πλάτεις το αγαθό, να ζητάς ειρήνη και να την κυνηγάς. Τι κάνει? Φύλαγε το στόμα σου. Ο πρακτικός αγιασμός του που μιλάει ο Ιάκωβος είναι πολύ σημαντικός, ε. Δεν μπορεί από μια πηγή που αναβρίζει γλυκό να βγαίνει και πικρό. Δεν μπορεί να μιλάς άσχημα. Δεν μπορεί να λες αγαπάω τον Κύριο, αγαπάω τους αδελφούς και να βγαίνεις έξω και να καταράσεις. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να βρίζεις. Δεν μπορείς να μιλάς άσχημα. Δεν πρέπει να κατηγορείς. Φύλαγε το στόμα σου. Για το στόμα βγάζει ότι έχει καρδιά μέσα. Τι έχει η καρδιά? Σκουπίδια, θα τα βγάλει. Τι έχει? Χριστό, λόγο Θεού θα βγάλει. Έχεις λόγο μέσα, ή θέλει ο Κύριος όλη την καρδιά σου. Αν γεμίσει η καρδιά σου όλο από Χριστό, δεν θα βγαίνουν τίποτα άλλο. Λόγια Χριστού. Και τα χείλη σου να γίνουν δώρο. Να ξεκλίνεις από το κακό και να πράττεις το αγαθό και να ζητάς ειρήνη και να την κυνηγάς. Φεύγει από εκείνη τα κατωτόπια που θα σου φέρουν κακό μέσα στη ζωή σου. Απομάκρυνε το δρόμο σου, λέει. Τι, να πράττεις το αγαθό. Μα Κύριε, να πράξεις το αγαθό, θα βρεις ζημία σε μένα. Ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πράξεις το αγαθό να βγει ζημία σε σένα. Πολλές φορές σκεφτόμαστε δόλια και λέμε και ψεματάκια για να ξεφύγουμε καταστάσεις. Και ο Σκούς δεν το θέλει αυτό. Εμείς ανθρωπίνους κάνουμε τα λάθη μας. Συγχώρεσέ μας, Κύριέ μας. Δεν έχουμε φτάσει αυτό που πρέπει την τελειότητα. Γιατί η αλήθεια θέλει να σε ελευθερώσει ο λόγος του Θεού. Λέει και την αλήθεια σε ελευθερώσει. Αλλά από το διόθετο ο άνθρωπος λέει ψέμα. Ένα μικρό παιδάκι κάνει ζημιά, ποιος το σπασέ, ποιος το κάνει ζημιά. Όχι εγώ, όχι εγώ, τα παιδάκια, ε. Το ξέρω, τα παιδάκια είναι αυτά, πού το βλέπει. Δυστυχώς. Έχει πει και το κακό μέσα μας. Πες μου την αλήθεια και δεν θα σε μαλώσω. Δεν το λέμε, δεν το έχουμε πει. Και φοβούνται να πούν την αλήθεια. Αλλά μην φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια. Και να ζητάς ειρήνη και να την κυνηγάς. Δεν αφήνει ο λόγος του Θεού να την κυνηγάς την ειρήνη. Οι τροπές που δίνει ο λόγος του Θεού που μας φωτίζουν πως πρέπει να ενεργούμε. Να κυνηγάς την ειρήνη. Μακάρι ειρηνοποιεί. Μακάρι ειρηνοποιεί. Άρα τι χρειαζόμαστε? Να την κυνηγήσουμε την ειρήνη. Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω στους δικαίους και τα αυτιά του στην κραυγή τους. Και το πρόσωπο του Κυρίου είναι ενάντια σε εκείνους που πράττουν το κακό για να αφανίσει από τη γη της ανάμνησή τους. Τα μάτια του δικαίου, τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω στους δικαίους. Ποιος είναι δικαίος? Αυτός που πράττει τη δικαιοσύνη, όχι την ανθρώπινη τη δικαιοσύνη, τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ο νόμος του, είναι το δίκαιο. Θα μιλάει για δικαιοσύνη, ο λόγος του μιλάει για τον λόγο του Θεού, για τη δικαιοσύνη. Για αυτό το δίκαιο. Και υπάρχει οικονομικό δίκαιο που έχουν οι άνθρωποι. Σε κάποια σημεία είναι σωστό, αλλά σε κάποια σημεία δεν είναι σωστό. Δεν είναι δίκαιο και εκεί κοινωνιώνται. Αλλά το δίκαιο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι το δίκαιο, ο νόμος του. Είναι η δικαιοσύνη του. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι να δει και του πλάνου το κακό και να φανίσει από τη γη τη ανάμεσή του. Και όμω, το αυτού πλάνουν κακό, μα κύριε. Και λε ένα τζαλό, ε, που έμεινε πάνω του πλούσιου. Μεγαλεύουν, κάνουν παιδιά, τρέχουνε, παίζουνε, λεντάνε. Κύριε, δεν τι πείτε, δεν τα βλέπει αυτά, κύριε, δεν τα βλέπει όλα αυτά που γίνονται. Και παραλίγο να χάσει την πίστη του. Ο Σου ήρθα, λέει,
στην παρουσία του Κυρίου, τότε κατάλαβα τα τέλη αυτό. Τότε κατάλαβα τα τέλη αυτό. Και το Κύριος μας κάλεσε για μια ζωή αιώνια. Δεν μας κάλεσε για αυτά τα χρόνια της γης, τα λίγια, να ζήσουμε. Μας κάλεσε τα αιώνια. Τα πήγαινε είναι λίγα. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω τον καθένα μας πότε θα είναι, πότε θα μας καλέσει. Λίγα. Αν και ευρωστία 80 και 90 να φτάσεις, λίγα είναι. Μπρος στην αιωνιότητα. Ο Κύριος μας κάλεσε για την αιωνιότητα. Δεν μας κάλεσε τα λίγα χρόνια. Αλλά και μετά αφανίζει το όνομά τους, χάνεται. Χάνεται. Ο Νάσης, όλοι γνωρίζουμε, λούτησε, έκανε, έφτιαξε, δημιουργήσε μια ολόκληρη μεγάλη αυτοκρατορία. Έχει μείνει σαν όνομα, να θυμόμαστε. Α, η συγγένεια του ξεκληρίστηκε. Χαθήκαν όλα. Και δεν υπάρχει άλλος μόνο ο Αρνάσης. Χάθηκε. Έκραξαν οι δίκοι και ο Κύριος εισάγωσε και από όλες τις θλίψεις τους ελευθέρωσε. Ο Κύριος είναι κοντά σε εκείνους που είναι συντετριμμένη την καρδία και σώζει τους ταπεινούς από το πνεύμα. Έκραξε. Σε κάθε σου ανάγκη, σε κάθε δυσκολία σου κράξε στον Κύριο. Φώναξε. Κράξε, τα λέει κράξε, βγάλε το από μέσα σου. Ήψε στον Κύριο. Ο Κύριος σε ακούει. Λέει μέσα αυτούς που μας έδωσε στόμα, δεν έχει. Αυτούς που μας έδωσε αυτιά, δεν έχει. Αυτός δεν έχει μάτια. Πού μας έδωσε. Κατά τον ομοίωσή του μας έκανε. Άρα λοιπόν και μας βλέπει και μας ακούει και μας μιλάει. Κράξε, φώναξε, πες του. Κύριε, έχω δυσκολία, έχω θλίψη. Ελευθέρωσε. Βγάλε με από αυτό το βορβορό διπυλό που είμαι. Βοήθησέ με. Στήριξέ με. Κράξε. Και πάνε στο λόγο, να σου μιλήσει. Πήγαινε στην εκκλησία να ακούσεις κάτι. Κράξε, φώναξε. Έχεις δυσκολία, έχεις πρόβλημα, αντιμετωπίζεις. Πού θα πάει να κράξεις, πού θα φωνάξεις, πού θα ζητήσεις βοήθεια. Στο Κύριο. Γιατί ο Κύριος με άκουσε. Μα μ' ακούει, είναι στον τρίτο ουρανό. Πώς βέβαια σ' ακούει. Και βέβαια σ' ακούει. Και βέβαια, γιατί η διαρκεία του είναι στραμμένα πάνω μας. Δεν υπάρχει περίπτωση δυσκολία να μας αφήσει ο Κύριος. Να έχουμε εμπιστοσύνη, μην έχουμε θλίψη στην καρδιά μας. Να έχουμε θλίψη για τον κόσμο που δεν γνωρίζει Χριστό και τις οικογένειές μας και την πόλη μας. Γι' αυτό να έχουμε θλίψη και στεναχώρια. Γιατί δεν γνωρίζουν Χριστό. Μην έχεις μέσα σου θλίψη και στεναχώρια. Έξω δεν είναι θλίψη, λέει ο Παύλος. Μα Παύλο σε κυνηγάγανε, σε τρέχανε, ξύλο έτρωγε, σε εκείνο το άλλο. Έξω από μένα. Ο Κύριος μας λέει σε όραμα να πάμε στην Ελλάδα. Να φύγω από την Ασία και να πάμε στην Ελλάδα. Πάνε στην Ελλάδα. Έχουν στους Φιλίππους. Βλέπουνε πού θα πάνε, μιλάνε τον Λόγο του Θεού, σώζεται μια οικογένεια, ακούνε και τους πλάνουν, τους πιάνουνε φυλακή και βουρδουλιές. Βουρδουλιές και φυλακή. Τι μας έστειλες εδώ στην Ελλάδα και τρώμε και ξύλο. Φάγαμε και ξύλο, φάγαμε και βουρδουλιές και μέσα στα κέντρα της γης φυλακές. Ο Παύλος και ο Σίλας στο Μεκτονίκιο ψάλανε και υμνούσαν το Θεό. Ποιος θα το έκανε από εμάς αυτό. Ποιος θα το έκανε. Να πονάει το σώμα του.
από τα πιστευόματα, από το ξύλο που έτρωγε και μες στα έγκατα της φυλακής. Προσέφερε, λέγαμε, κύριε, πού μας έστειλες, το ξύλο πάγαμε, μας δίνανε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τα κλαίγαμε. Πώς θα εγκυναγείς το Θεό, πώς θα μπορούσες να εμψώσεις το όνομα του Κύριου και να ψάλεις. Γιατί μέσα από αυτό που εργάζεται στην καρδιά των πιστών παιδιών ο Θεός κάνει σωτηρία. Σωτηρία. Σεισμός μες στη φυλακή, πληθήκαν όλα τα δεσμά, ολονών τα δεσμά και των κακούργων, μπορούμε να πούμε, των ανθρώπων που είχαν μπει φυλακή και από άλλες αιτίες που φταίγανε. Λυθήκαν ολονών τα δεσμά. Όμως δεν βγήκαν έξω, δεν φύγανε. Δεν επέτρεψε ο Θεός να γίνει κακό, αλλά να φανερώνει τη δύναμή του και τη δόξα του ο Κύριος. Και αμέσως ο δεσμοφύλακας πήγε να σκοτωθεί. Σκοτώναν οι άλλοι. Μην επιβάλλεις, λέει, κακό στον εαυτό σου, στον δεσμοφύλακα, Παύλος. Όλοι εδώ είμαστε. Δεν έφυγε κανείς. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Ποιος εργάζεται τη σωτηρία του δεσμοφύλακα? Ένας δεσμοφύλακας να σωθεί. Ποιος το περίμενε? Περίμενε ο Παύλος, περίμενε ο Σίλας. Αυτός και η οικογένειά του. Τους πήρε σπίτι του, τους περιποιήθηκε, τις πολλές πληγές τους περιποιήθηκε, ευτυχισμένοι φάγανε και έκανε το θέλημα του Θεού. Πώς? Μέσα από τη θλίψη που πέρασε ο Παύλος και ο Σίλας. Δεν πέρασε μέσα τους η θλίψη, ήταν εξωτερική. Θα την περάσουμε τη θλίψη. Γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή. Για να έχεις υπομονή μέσα στη ζωή σου, να περάσεις από τη θλίψη. Η οποία εργάζεται την καρδιά του ανθρώπου. Και ελεύθερος ο Παύλος να μιλάει το Λόγο του Θεού. Γιατί δεν δεσμεύεται ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Κύριος τον κάλεσε για να κηρύξει το Ευαγγέλιο στα έθνη. Μέσα από τις θλίψεις του όμως, μέσα από την ταλαιπωρία του, μέσα από τα κυνηγητά του, μέσα από τους φόβους του που έλεγε, πέρασε. Πολλά πέραγε ο Παύλος. Πάρα πολλά. Ήταν εύκολο. Μέσα στην Κόρινθο, μέσα στα Ίδωνα, μέσα στην Αθήνα που πήγε. Θα τον πάρουν στον Άγιο Παύλο να μας μιλήσεις. Και στην Κόρινθο, ατμάζουσα περιοχή τότε, ιδωλολατρία, πλούτους. Και τι δεν είχε Κόρινθος τότε. Άμα διαβάσουμε τις ιστορίες, θα θέλουμε μετά από τις μεγαλύτερες πόλεις. Και τι δεν είχε. Φάρη Παύλο, εγώ είμαι μαζί σου. Φάρος Παύλο να έχεις. Τελικά έμεινε 1,5 χρόνο περίπου στην Κόρινθο. Και έγιναν εκκλησίες και έγιναν τις χαρισματικές εκκλησίες. Που διαβάζονται μέσα στο Λόγο του Θεού, που μας διδάσκει μέσα από εκεί ο Λόγος του Θεού. Τι έκανε, τον ελευθέρωνε. Δεν επιτρέπει ο Θεός να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Ποια είναι η δύναμή μας? Δεν την γνωρίζουμε πολλές φορές εμείς. Αλλά σύν τον πειρασμό κάνει και την έκβαση. Όχι να φύγεις από τον πειρασμό, να τον αντέχεις τον πειρασμό υψώνοντας τον όνομα του Κυρίου. Δεν σε βγάζει από τον πειρασμό ο Λόγος του Θεού. Δεν κάνω έκβαση να υπομένεις τον πειρασμό ώστε να βγεις νικητής. Η δοκιμασία που περνάει, που εργάζεται την καρδιά μου για την τελειοποίηση ο Θεός,
μου δίνει τη δύναμη και την πίστη να την υπομένω, γιατί ξέρω ότι στο τέλος θα βγω δόκιμος, θα βγω τέλειος, θα βγω πιο δυνατός, πιο ισχυρός, πιο καλός πολεμιστής, μπορούμε να το πούμε, να κατανοήσουμε, ώστε να αντέξω και να μπορώ να με χρησιμοποιήσει ο Κύριος όπως θέλει εκείνος. Γιατί αυτό που εργάζεται μέσα στη ζωή μας είναι τελειότητα. Όχι αποφύγει το πάντων, αλλά μέσα από τη δυσκολία ο Κύριος μας εργάζεται. Αυτός φυλάκει όλα τα κόκαλά του και κανένα από αυτά δεν θα συντριφθεί. Η κακία θα θανατώσει τον αμαρτωλό και εκείνοι που μισούν το δίκαιο θα χαρούν. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων του και δεν θα χαθούν, αλλά εκείνοι που ελπίζουν σε αυτόν. Όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε αυτόν. Ποιος μας φυλάτει? Ποιος μας φυλάτει? Ο Κύριος. Και η κακία θα θανατώσει τον αμαρτωλό. Κακία. Άσε την κακία των ανθρώπων, όπως είπαμε και προηγουμένως, να την εργαστεί ο Κύριος. Άσε τη δικαιοσύνη σου, που μιλάγαμε και προηγουμένως το πνεύμα. Έρχεται ο εχθρός και σε πειράζει. Από ανθρώπους που είναι κοντά σου, απεριβάνω σου. Από ανθρώπους που δεν μπορείς να αποφύγεις. Είναι συνεργάτες σου, είναι οι οικείοι σου, είναι ανθρώποι περιβάλλον σου. Δεν μπορείς να τους αποφύγεις. Από εκεί και τι να σε πειράξει ο εχθρός? Από τον ξένο? Τον ξένο δεν τον ξαναβλέπεις, τον αποφεύγεις, φεύγεις. Αλλά από εκεί θα σε πειράξει. Και καταλαβαίνεις ότι είναι. Και τι θα κάνεις? Στον Κύριο. Θα τα δώσεις στον Κύριο. Ο Κύριος θα εξάψει φως στη δικαιοσύνη μου. Ο Κύριος θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη μου. Ο Κύριος θα αντισταθεί και θα πολεμήσει για μένα. Εγώ τι θα κάνω? Εγώ θα αντισταθώ. Θα αντισταθώ μέσα από τον Λόγο του Θεού. Θα βάλω την πανοπλία που μας αναφέρει στους Εφεσίους, αυτή η πνευματική πανοπλία. Ο θώρακας θα σε φυλάξει από τα βέλη του αιτρού, την κεφαλαία. Τα παπούτσια, όλα, το δόρυ, όλα αυτά που λέει μέσα. Εσύ θα είσαι ντυμένος με την πανοπλία, την πνευματική πανοπλία του Λόγου του Θεού. Όσα είσαι οπλισμένος και ντυμένος με την πανοπλία του Θεού, δεν υπάρχει κανένα βέλος να σε χτυπήσει και να σε θανατώσει. Είσαι διαφυλαγμένος από όλα. Δεν μπορεί κανείς να σε πειράξει. Εμείς γινόμαστε την πανοπλία του Θεού. Ήταν ο βασιλιάς το πέλος στο μυαλό μου και τον περικυκλώσαν οι Σύριοι. Κύριε, πού πήγε? Κύριε, στο Κύριε, τι βλέπεις τι γίνεται? Μας έχουν περικυκλώσει, είναι μυριάδες, δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Σίγουρα θα μας καταλογώσουν. Και σηκώνει ο Κύριος τον προφήτη του. Σταθείτε και ειδέτε ότι ο Κύριος θα πολεμήσει για σας. Εσείς παρασταθείτε και τη μάχη θα τη δώσει ο Κύριος. Παρασταθήκανε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά δεν πολέμησανε. Ήρθε ο Κύριος και τους κατατρόπωσε. Ήρθε ο Κύριος και τους κατατρόπωσε. Με χαλάζει, με μέλησες μου, πολλά μέσα μέσα βλέπουμε. Φύγανε, άρον-άρον. Και τι κάνανε? Λάφυρα βοηθήσανε. Τρεις μέρες λάφυρα παίρνανε. Γιατί σταθήκαν εκεί που πρέπει.
Και αν σταθούμε εκεί που πρέπει, ο Κύριος προπορεύεται για μας. Ο Κύριος προπορεύεται για μας. Να σταθούμε πάνω στο λόγο του Θεού. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή τον δούλο του και δεν θα χαθούν όλοι εκείνοι που ελπίζουν σε αυτόν. Η ψυχή μου αναπαύεται στον Κύριο, πουθενά άλλο. Και δεν θα χαθούν. Μη φοβάστε. Δεν πρόκειται να χαθούμε, αλλά θα είμαστε όλοι στον ουρανό και θα απολαμβάνουμε την παρουσία του Κύριου μας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστώ.